Κύριε Βλάχου, μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα των Χριστουγέννων και θα θέλαμε να μας πείτε πότε θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στο νησί μας. Σιγά σιγά πράγματι για να μπούμε στο κλίμα των Χριστουγέννων στολίζουμε την πόλη μας και τα χωριά μας, τις κοινότητες. Τα συνεργεία του Δήμου μας έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους και πραγματικά θέλουμε και τη βοήθεια και την κατανόηση όλων, γιατί τα συνεργεία μας, εκτός του ότι ασχολούνται με το προγραμματισμένο έργο τους και με τις συντηρήσεις και με την αποκατάσταση των φθορών, έχουν και τον στολισμό των Χριστουγέννων. Οπότε μπήκανε τα μεγάλα στολίδια στις κεντρικές πλατείες και σιγά σιγά θα επεκταθούν και στους δρόμους. Ελπίζουμε και φέτος έτσι κάθε γειτονιά να αποκτήσει τη δική της λάμψη. Γίνανε κάποιες αλλαγές γιατί θέλουμε πραγματικά όλοι να νιώσουν αυτή τη ζεστασιά. Επειδή πάντα τα μεγάλα παιχνίδια είναι αυτά τα οποία εντυπωσιάζουν μικρούς και μεγάλους, τι ακριβώς θα δούμε φέτος? Φέτος μετά από πολλά χρόνια θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο νησί μας ξανά καρουζέλ, το οποίο θα τοποθετηθεί στην πλατεία Καζούλη, μία μεγάλη χιονοτσουλήθρα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στο Πηλί και ένα μεγάλο παγοδρόμιο στο παραδοσιακό σπίτι στην Αντιμάχια. Αυτά θα τοποθετηθούν παραμονή Χριστουγέννων και θα είναι εδώ στο νησί μας για 2 εβδομάδες δωρεάν για την οικογένεια και για τα παιδιά, για να το χαρούμε όλοι, να ζωντανέψουν τα χωριά μας που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη να διασκεδάσουμε και να έχουμε έτσι μια οικογενειακή βόλτα ανέξοδη, γιατί θα είναι χωρίς εισιτήριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα από παραμονές Χριστουγέννων αυτά τα μεγάλα παιχνίδια θα τοποθετηθούν στα σημεία που μας είπατε. Αναφορικά τώρα με τα παζάρια και τα ανάματα δέντρο που ο κόσμος θα περιμένει πώς και πώς, θα θέλαμε να μας πείτε πώς ακριβώς είναι ο προγραμματισμός? Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου ξεκινάμε με το άναμα δέντρου στο Μαστιχάρι. Την Κυριακή στην πόλη της ΚΟ θα γίνει το μεγάλο παζάρι με ρεκόρ συμμετοχής φέτος. Κάθε χρόνο όλα ένα και αυξάνονται οι σύλλογοι. Το απόγευμα της Κυριακής θα γίνει το άναμα δέντρου στην Κέφαλο. Και την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου θα γίνει το παζάρι και το άναμα στην Αντιμάχια. Και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου θα γίνει η φωταγώγηση στην πλατεία Ελευθερίας, με τη συμμετοχή της φιλαρμονικής μας, αλλά και τη μεγάλη συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Α, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό νομίζω ότι αυτό θα εντυπωσιάσει ακόμα περισσότερο. Πάντα ένας καλλιτέχνης είναι το ζητούμενο στο νησί μας. Θυμόμαστε και το Μουζουράκι, η οποία ήταν μια συναυλία που άφησε εποχή, νομίζω. Και το γκρουπ Πάροντι πέρυσι, mm-hmm, και σήμερα και φέτος που έχουμε το Χατζηγιάννη. Νομίζω ότι και το χειμώνα αξίζει να επενδύουμε στον πολιτισμό για μας, για τον κάτοικο, αλλά και για τους επισκέπτες ενδεχομένως που θα βρίσκονται εδώ αυτές τις μέρες. Αξίζει τον κόπο. Mm-hmm. Και να πούμε ότι και όλες τις μέρες μετά θα έχουμε διάφορα έτσι δρόμενα σε συνεργασία με πολλούς φορείς και αθλητικούς και πολιτιστικούς. Γιατί πραγματικά για ο Δεκέμβρη... τα μικρά παιδιά που όλοι οι γονείς έτσι αναρωτιούνται αν αυτές τις μέρες θα υπάρχουν δραστηριότητες για τα παιδιά. Θα έχουμε και χριστουγεννιάτικο εργαστήριο από τους Lions στο αθλητικό πολυκέντρο και διάφορα δρόμενα στην πλατεία από το Ράδιο Έκφραση, επίσης σε συνεργασία με κάποιους άλλους συλλόγους, και βιβλιοπαρουσιάσεις και έναν πολύ έτσι σπουδαίο δημοσιογράφο, τον Πάνο Σόμπολο, που θα έρθει και θα μιλήσει αλλά και θα κάνει και εργαστήριο για τους δημοσιογράφους. Άρα έχει λίγο από όλα το πρόγραμμα, αμιγώς βέβαια χριστουγεννιάτικα, αλλά θα έχουμε και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα 1η Δεκεμβρίου τώρα που θα έχουμε την τιμητική εκδήλωση για τον επίτιμο δημότη μας, τον πολύ βραβευμένο ποιητή και ακαδημαϊκό τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, 5 η ώρα στον Ορφέα, μια ξεχωριστή ομιλία με εκλεκτούς ομιλητές. Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι στα σχολεία γιατί θα έχουν τις δικές τους εκδηλώσεις για τους μαθητές. Παρασκευή θα έχουμε την αναπαράσταση του Ιπποκρατικού Όρκου, άρα είναι ένα πλούσιο τριήμερο αφιερωμένο σε αυτόν τον μεγάλο δημιουργό που πλέον αποτελεί πρεσβευτή της ΚΟ για τα γράμματα και τον πολιτισμό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βλάχου, για την όμορφη ενημέρωση. Να μας πείτε όμως και πώς ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και το πρόγραμμα. Θα βγαίνουν κάποια δελτία τύπου για να ενημερωθεί ο κόσμος για τις ημέρες και τις ώρες? Κάθε εβδομάδα θα ομαδοποιούμε τις εκδηλώσεις μας, έτσι ώστε να φτιάχνει ο καθένας το καλεντάρι, το πρόγραμμά του, να το παρακολουθεί. Νομίζω ότι όλοι οι σύλλογοι είναι ενημερωμένοι, γιατί κινητοποιούνται και από τις κοινότητές μας.
και από τους συλλόγους, οπότε θα είναι επικαιροποιημένο, γιατί υπάρχουν και αλλαγές, θα είναι επικαιροποιημένο ανά εβδομάδα, οπότε να το παρακολουθούμε όλοι μας μέσα από τα τοπικά μέσα.